Παιδιά καλημέρα ή καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο για να το δουν περισσότερα παιδιά. Έτσι δουλεύει ο αλγόριθμος του YouTube και το subscribe. Επίσης, σχολίασε κάτω από το βίντεο. Την καλησπέρα σου, την καλημέρα σου, τι θες να υλοποιήσεις, τι θες να φτιάξεις, την αγάπη σου, οτιδήποτε θέλεις. Σχολίασε για... Επίσης, έτσι διευρύνεται η συνείδηση και έτσι θα το δουν το βίντεο περισσότερα παιδιά. Και κοινοποιήστε παιδιά το βίντεο, το λέω συχνά. Μην τρέπεστε να κοινοποιήσετε. Μην τρέπεστε αυτό που είστε. Μην τρέπεστε αυτό που θέλετε να γίνετε. Αυτή είναι η πορεία σας. Αυτό έχετε επιλέξει. Κανένας δεν έχει, ή μάλλον όλοι έχουν το δικαίωμα να πούνε τη γνώμη τους. Το θέμα είναι πώς εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Ποια είναι η γνώμη η δική μας για τον ίδιο μας τον εαυτό. Και θα μιλήσω σήμερα για τις σχέσεις. Είναι το θέμα. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Με πόσο αξία δίνω εγώ στον εαυτό μου. Αξίζω τελικά, έχω καταλάβει ότι αξίζω. Έχω καταλάβει ότι ο σεβασμός είναι ένα από τα κυριότερα συστατικά τα οποία χρειάζεται να ενεργοποιήσω μέσα μου. Με σέβομαι. Σέβομαι την υπόστασή μου, σέβομαι τα συναισθήματά μου, σέβομαι το σώμα μου, σέβομαι όλα αυτά που έχω περάσει. Γιατί αν δεν έχω καταλάβει ότι χρειάζεται να με σεβαστώ, όλα αυτά που πέρασα μέχρι τώρα δεν μου δώσανε το μάθημα που έπρεπε να μου δώσουν. Γιατί χρειάζεται να μάθεις από ό,τι έχεις περάσει τη ζωή σου. Οπότε κοινοποίησε. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Ανέβασα ένα βίντεο πριν από μερικές μέρες που έλεγα πώς να μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων ανθρώπων. Πώς να τους έχεις γραμμένους. It's okay και να είσαι στο κέντρο σου, να είσαι στην ενέργεια τη δική σου. Να μη σε νοιάζει τι θα πει ο σύντροφός σου, να μη σε νοιάζει τι θα πει ο πατέρας σου, η μητέρα σου, η κοινωνία, ο αδερφός σου, οι φίλοι σου. Και θα δώσω εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο. Για τις σχέσεις θα μιλήσω, για τις σχέσεις των ανθρώπων, για τις συντροφικές σχέσεις, για τις ερωτικές σχέσεις. Θα δώσω ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα από μένα. Αν παιδιά άκουγα, αξιολογούσα, ήταν δηλαδή η γνώμη των άλλων, είχε μεγάλη αξία για μένα, τότε δεν θα έκανα αυτό που κάνω. Και ειδικά στην αρχή το έχω πει πάρα πολλές φορές. Χρειάζεται να βγάλεις αυτά τα προγράμματα τα οποία σε περιορίζουν, γιατί ουσιαστικά είναι περιοριστικά προγράμματα. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει η κοινωνία, πώς θα το δουν οι άλλοι άνθρωποι, τι θα πούνε, αχ θα χωρίσει η Μαρία, αχ θα χωρίσει ο Κώστας, τώρα τι θα κάνουμε. Χρειάζεται να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να βγούμε στην επιφάνεια, να βγούμε πανηγυρίζοντας την επιφάνεια. Εμείς είμαστε καθημερινά οι πρωταθλητές στη ζωή και το ραντεβού με τη ζωή είναι καθημερινό. Πάρε την ζωή στα χέρια σου και αποφάσισε τελικά τι θα κάνεις. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι.